Καλημέρα σε όλους. Εδώ βλέπουμε μερικά πλάνα από την ταβέρνα που έχουμε αναλάβει και βάφουμε εδώ και πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο δηλαδή το φρεσκάρουμε. Λίγο πριν το Πάσχα ή λίγο μετά, ανάλογα. Έχουμε ασβεστώσει τα πάντα. Βρισκόμαστε στην ταβέρνα του κ. Μιχάλη, στο Χαλάνδρι. Έτσι βλέπετε μερικά όμορφα πλάνα. Ζαρτινιέρες. Αρκετή δουλειά, έτσι. Μεγάλη δουλειά. Όλα καλυμμένα, μονωμένα. Έχουμε τελειώσει από μέσα και θα δείξουμε τώρα λίγο και τα απ' έξω πώς τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ από τις βροχές και τις υγρασίες, αυτό πιάνει αυτή τη μούχλα. Έτσι ήταν παντού ο τείχος μέχρι το πάνω, με τη μούχλα, με σηματοβούτσες. Το έχουμε καθαρίσει όλο και το έχουμε ξύσει. Και μετά θα περάσουμε ασβέστη. Έτσι εδώ έχουμε παραδοσιακά πράγματα, δεν έχουμε πλαστικά και ακριλικά χρώματα, έχουμε ασβεστώματα. Όπως βλέπετε και πριν, εδώ έχουμε ένα πηγοντάτι, ίσως δεν ακούγεται. Εδώ έχουμε λίγο τη μούχλα αυτή που έχει πιάσει από τις υγρασίες και από τα νερά δηλαδή τώρα. Έχουμε σηματόβουτσες. Έτσι. Μην την κοιτάτε, αυτή έτσι γίνεται όταν χαλάει η σηματόβουτσα. Αυτή είναι η σηματόβουτσα εδώ, καινούργια. Λοιπόν, και προχωράμε. Κάνουμε αυτή την κίνηση εδώ. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει ώστε να πιάσει καλά το ασβέστης μετά. Έτσι βλέπετε εδώ, παιδιά. Βλέπετε πως προχωράει αυτή η δουλειά. Ο κύριος Μιχάλης μας έχει εμπιστευτεί αυτή την ταβέρνα αρκετά χρόνια τώρα. Τη φτιάχνουμε πάνω από 10 χρόνια συνεχόμενα, κάθε καλοκαίρι λίγο πριν το Πάσχα όπως είπαμε. Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερό μας για να μας εμπιστεύετε και για τον χρόνο. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα εδώ. Τρίβουμε, συνεχίζουμε. Αφού τρίψουμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, πάμε και κάτω. Έχουν και τα κάτω, έτσι. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, γιατί αν δεν γίνει, θα ξαναπεί το που θα περάσω μη σασβέστη, δεν θα καλύψει εδώ. Εδώ θα καλύψει δηλαδή που δεν έχει τη μούχλα, εδώ που έχει τη μούχλα δηλαδή δεν θα καλύψει και θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, να φύγει η μούχλα όσο το δυνατόν γίνει περισσότερο γίνεται, έτσι. Δεν μπορεί να φύγει όλοι. Λοιπόν, όπως είπα παιδιά, εδώ έχουμε φτιάξει τώρα τον ασβέστη, έτσι. Έχουμε δώσει το πρώτο χέρι σε όλη τη μάντρα παντού, έτσι ξανασκουπίσαμε. Και τώρα λέτε λίγο ότι δεν είναι τίποτα δύσκολο αυτό. Αυτό απλά περνάμε ένα ασβέστη. Δηλαδή η αναλογία του είναι. Εντάξει, τώρα εδώ σε αυτό που βάζω, εγώ βάζω περίπου μισό σακί ασβέστη. Εσείς ελάτε λίγο να δείτε πώς πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι ούτε τελείως ρουλό, αλλά ούτε και πάρα πολύ παχύ. Δηλαδή έτσι για να δουλεύετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό τώρα έτσι στην κάμερα. Έτσι πρέπει να είναι ασβέστη. Έτσι καλό ανακάθιμα στο ασβέστη. Και είναι απλό. Εγώ το λέω απλά βρέχουμε τώρα έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε πάνω.
Όπως βλέπετε, ο ασβέστης έχει την εξής ιδιότητα. Τώρα δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι απλά βρέχεται εδώ πέρα ο τοίχος, η μάντρα. Σε λίγο τα θα στεγνώσει, μετά αρχίζει και ασπρίζει. Έτσι. Ένα δεύτερο χέρι χρειάζεται πάντα για να γίνει όσο περισσότερο λευκό γίνεται. Παιδιά, και ό,τι και αυτό που έχουμε πει, μυστικά δεν υπάρχουν. Τα μυστικά είναι για τους μικρούς ανθρώπους. Απλά πράγματα. Ο καθένας μπορεί να τα κάνει αυτά. Αρκεί παλιότερα δεν υπήρχε γνώση στο ίντερνετ. Τώρα, γι' αυτό εκεί αποσκοπούν και τα βίντεό μου, δηλαδή, ώστε να δείξω στον απλό άνθρωπο δηλαδή, πώς να κάνει πράγματα μόνος του. Έτσι. Οι παλιότεροι βέβαια τα ξέρουν αυτά. Αλλά εντάξει. Και οι νέοι χρειάζεται να μάθουν. Χρειάζεται αυτή μια τέχνη. Είναι... Δεν πρέπει να χάθει, παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε εδώ. Η διαδικασία είναι απλή. Έτσι, θα δείξω μετά και, όλοι τα βήματα που έχουν φτιάξει δηλαδή. Ξαναλέμε, είμαστε στα βήματα του κύριου Μιχάλη, στο Χαλάνδρι, το καλύτερο που φτιάχνει, παιδιά, έτσι. Να έρθετε, να δείτε το βάψιμο, να έρθετε και να φάτε εδώ. Γεια σας.